Ο Γιάννης Μαρκογιαννάκης χάνει τον γιο του Νεκτάριου Μαρκογιαννάκη σε ηλικία 31 ετών. Τα συναισθήματά του στέρεψαν σε μία στιγμή. Αποσύρθηκε από τη μουσική μα και από τη ζωή και κλείστηκε στον εαυτό του. Εύχομαι στο μεγαλοδύναμο Θεό, ουδής άνθρωπος, καμία οικογένεια να μην πάθει αυτό που έπαθα εγώ, η οικογένειά μου. Ουδής μπορεί να, όχι να σκεφτεί βέβαια και όλοι πονάμε και όλοι παρηγοράμε γι' στον άλλο μας και εγώ πονούσα και φίλου μου πάντοτε και παρηγορήρε, ναι, αλλά είναι ένα μαχαίρι που σφάζει μέρα νύχτα. Αρκετοί καλλιτέχνες και φίλοι επιστρατεύτηκαν για να ξαναπιάσει το λαό του ο Μαρκογιάννης και η σιωπή του θα γίνει δύναμη της τέχνης του. Να ξανανοίξεις τα φτερά αητέτα μεστομένα, να βγεις και πάλι στους ουρανούς, δεν είναι η γης για σένα. Κράτηξε την ανάμνηση, διώξε μακριά τη λύπη και κάμε αυτό που θα ήθελε αυτός που τώρα λείπει. Όσια σε δέρνει η μοίρα σου στο ψεύτη κόσμο τούτο, κάνε τον αναστεναγμό σκοπό με το λαού του. Σαν πατέρας Γιάννης, αν είχε στον πόνο του, αν είχε σε ό,τι του πήρε ο Θεός, σαν Μαρκογιαννάκης όμως, ανήκει στο λαού του και στην κοινωνία. Με δύναμη ψυχής, αξιοπρέπεια και εντιμότητα συνέχισε να υπηρετεί τη μουσική παράδοση του τόπου του και με ευαισθησία προσέγγιζε κάθε νέο καλλιτέχνη για να του μιλήσει για την ιστορία του αλλά και για το προσωπικό του μουσικό ύφος. Κρυφό τον έχω στην καρδιά, το πόνο που με σφάζει. Αμάνατες αμάν, το πόνο που με σφάζει. Που με τον άλλον το πόνο δεν ταιριάζει. Αμάνατες αμάν, το πόνο δεν ταιριάζει.